Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 63χρονος άνδρας στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νιγρίτας Τριμονικού Σερών, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στήλο φωτισμού. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βυσαλτίας. Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων σε ενοικιαζόμενη διόροφη μονοκατοικία στο Άγκιστρο Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από την καμινάδα και επεκτάθηκε γρήγορα στη σκεπή του οικίματος. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνεψαν οι ένοικοι, οι οποίοι επιχείρησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά μαζί με τον ιδιοκτήτη, χωρίς ωστόσο αυτό να σταθεί δυνατό. Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα από τον πυροσβεστικό σταθμό του Σιδηροκάστρου με 5 άντρες. Χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστών, η φωτιά κατασβέστηκε μετά από 2 ώρες, αφήνοντας πίσω της μόνο υλικές ζημιές. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης της Καβάλιας, όταν οι κάτοικοι στην οδό Θεσσαλονίκης είδαν να καίγεται μια σταθμευμένη μηχανή. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 4.30 π.Μ. στην αρχή της οδού Θεσσαλονίκης, ενώ παρά την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλιας, η μηχανή καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς και υπέστησαν μικρές υλικές ζημιές 2 παρακείμενα σταθμευμένα οχήματα. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, ενώ το τμήμα της ασφάλειας, άνδρες του οποίου έσπευσαν στο σημείο άμεσα, ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο του εμπρισμού.